Τρομάζει η γρήπη Α με το Υπουργείο Υγείας να εκφράζει ανησυχία. Πριν από λίγες ώρες, ο αριθμός των θανάτων από τον ιό σκαρφάλωσε στους 7 σε διάστημα μόλις 2 μηνών. Ανάμεσα στα δύο τελευταία θύματα, άντρας ηλικίας 34 ετών, ο οποίος μάλιστα σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας δεν είχε βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό. 41 άνθρωποι νοσηλεύτηκαν μέχρι σήμερα σε σοβαρή κατάσταση στα νοσοκομεία, ενώ αυτή την ώρα 10 παιδάκια νοσηλεύονται στο Μακάριο με γρήπη Α. Και μάλιστα το ένα παραμένει εδώ και μέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Αλλά 4 περιστατικά παιδιών θεωρούνται ύποπτα. Τα σοβαρά περιστατικά μέχρι σήμερα από την 1η Δεκεμβρίου είναι 41. Γενικά υπάρχει ανησυχία, μια κατάσταση η οποία παρακολουθείται στενά. Υπάρχει μια έξαρση και μια έντονη δραστηριότητα της γρήψης αυτήν την περίοδο και οφείλουμε να επαγρυπνούμε. Αξίζει να σημειώσω ότι αυτές τις μέρες σχετικά υπάρχει μια ύφεση. Ο διευθυντής του παιδιατρικού προειδοποιεί. Τι πρέπει να τους ανησυχήσει στα παιδιά, ο ψηλός ο πυρετός, η έντονη καταβολή, η αδιαθεσία, να αλλάξει κάτι στη διάθεση του παιδιού. Αυτό πρέπει να τους θορυβήσει και να ζητήσουν ιατρική βοήθεια. Κανένα παιδί δεν κινδυνεύει από σοβαρή επιπλοκή της γρήπης αυτή τη στιγμή στο Μακάριο νοσοκομείο που αντιπροσωπεύει όλο τον παιδικό πληθυσμό της Κύπρου. Παρά τη μειωμένη προσέλευση του κοινού στα εξωτερικά ιατρία του Μακάριου νοσοκομείου, στο 1 τρίτο των κλινών του παιδιατρικού τμήματος νοσηλεύονται παιδιά με γρήπη Α. Έχουμε μειωμένη προσέλευση στα εξωτερικά ιατρία. Είναι οι συνήθεις εισαγωγές που γίνονται αυτή την περίοδο. Την ίδια ώρα, πανικός επικρατεί σε δεκάδες πολίτες που τρέχουν έστω και τώρα να εμβολιαστούν, με αποτέλεσμα να καταγράφεται έλλειψη εμβολίων της γρήπης στον ιδιωτικό τομέα. Στις υπηρεσίες του κράτους υπάρχουν κάποια αποθέματα εμβολίου, οπότε όποιος ανήκει στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού θα μπορούσε να εμβολιαστεί στα κρατικά κέντρα εμβολιασμών. Αυτό το εμβόλιο είναι για αυτήν την εποχιακή γρήπη. Στη συνέχεια θα έχουμε καινούργια εμβόλια. Κάθε χρόνο είναι διαφορετικός ο τύπος του ιού και διαφορετικός ο τύπος. Οι αρμόδιοι συμβουλεύουν για ακόμα μια φορά όταν τα παιδιά είναι άρρωστα να αποφεύγουν να πηγαίνουν σχολείο.